Κύριε Δήμαρχε, Αμπελοκήπων Μενεμένης και Πρόεδρε της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και Δυτικής Μακεδονίας. Αγαπητή οικογένεια των Μεγάλων Δωρητών, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι αρχών, συλλόγων και φορέων, αγαπητέ Τριαντάφυλλε Ηλιάδη, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, μνημειωδώς έγραψε το τιμόμενο πρόσωπο. Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά. Ο Δήμος λοιπόν Αμπελοκήπων Μενεμένης σας υποδέχεται σε μία εκδήλωση εθνικής και ιστορικής μνήμης προς τιμήν του Αρχάγγελου της Ελληνικής Επανάστασης, του Ρίγα Βελεστινλή ή Θεσσαλού ή Φεραίου. Ο Ρίγας γεννήθηκε στο Βελεστίνο της Θεσσαλίας στα μέσα της δεκαετίας του 1750. Δεν είναι γνωστή με βεβαιότητα η ακριβής χρονολογία της γέννησής του, αλλά η πιθανότερη εκδοχή είναι αυτός να έχει γεννηθεί στο έτος 1757. Οι γονείς του, Κυρίτσης και Μαρία, ήταν ευκατάστατοι κάτοικοι του Βελεστίνου. Ο πατέρας του ασχολούνταν με βιοτεχνικές και εμπορικές δραστηριότητες. Είχε έναν αδελφό, τον Κώστα, και μία αδελφή, την Ασίμου. Παρακολούθησε μαθήματα στο σχολείο της αγοράς. Μετά την ολοκλήρωση των βασικών σπουδών του, και αφού για ένα μικρό διάστημα δίδαξε και ο ίδιος σε ένα κοντινό χωριό, τον Κισό, εγκατέλειψε την πατρίδα του και πήγε στην πόλη, δηλαδή την Κωνσταντινούπολη. Η μετάβασή του στην Κωνσταντινούπολη τοποθετείται γύρω στα 1773 με 1774, σε ηλικία τότε αυτός 17 ετών. Εκεί φαίνεται ότι εντάσσεται στην ανθούσα κοινότητα των πλειοριτών εμπόρων και ασχολείται και ο ίδιος με το εμπόριο. Αξιοποιώντας τις στενές σχέσεις των συμπατριωτών του με τους Παναγιώτες και το Πατριαρχείο, έρχεται σε επαφή με τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, πατέρα του Κωνσταντίνου και Δημήτριου Υψηλάντη και παππού του νεότερου Αλέξανδρου Υψηλάντη και γίνεται γραμματέας του. Ο Υψηλάντης τον βοηθά να αποκτήσει ανώτερη μόρφωση και να μάθει γαλλικά. Δεν είναι γνωστό το ακριβές διάστημα που παρέμεινε στην πόλη, αλλά φαίνεται ότι κάποια στιγμή έφυγε μαζί με τον Υψηλάντη για τις ηγεμονίες. Γύρω στα 1786 βρίσκεται στο Βουκουρέστι. Εκεί προσλαμβάνεται ως γραμματέας από τον άρχοντα Μπραγκοβάνου. Στο Βουκουρέστι, ο Ρίγας συναντά τον Δημήτριο Καταρτζή, με τον οποίο σχετίζεται στενά. Ο Δημήτριος Καταρτζής, γεννηθής το 1730 και θανόν το 1807, υπήρξε ένας από τους επιφανέστερους εκπροσώπους της ελληνικής λογιοσύνης του 18ου αιώνα. Το 1790, ο ηγεμόνας της Βλαχίας διορίζεται και είναι ο Μαυρογέννης, ο οποίος δεν είναι φαναριώτης. Ο Ρίγας φαίνεται ότι είχε αρχίσει να απομακρύνεται από τους φαναριώτικους κύκλους μετά την αναγόρευση του Υψηλάντη σε ηγεμόνα της Μολδαβίας. Έτσι, μετά από λίγο καιρό, μπαίνει στην υπηρεσία του Μαυρογέννους ως γραμματέας. Επίσης, σύμφωνα με ορισμένες ενδείξεις, κατά την παραμονή του στην Βλαχία, ο Ρίγας απέκτησε τσιφλίκι στην επαρχία της Βλάσκας και ασχολήθηκε εκεί με την παραγωγή και το εμπόριο κτηνοτροφικών προϊόντων. Στη διάρκεια του Ρώσο-Τουρκικού πολέμου, του 1787 με 1792, ο Μαυρογέννης ανέλαβε την επιστασία των τουρκικών στρατευμάτων της περιοχής. Ο Ρίγας διορίζεται μεσολαβητής μεταξύ του Μαυρογέννους και των τουρκικών στρατευμάτων, που σταθμεύουν τότε στην Κράιοβα. Εκεί του δίνεται η ευκαιρία να γνωριστεί με έναν Τούρκο οπλαρχηγό της περιοχής, τον Πασβάντογλου. Όταν ο τελευταίος πέφτει στη δυσμένεια του Μαυρογέννους, ο Ρίγας τον φυγαδεύει και μετά τον θάνατο του Μαυρογέννους τον ξανασυναντά και τον μοιεί στο πολιτικό του όραμα.
Την ίδια περίπου περίοδο συνοδεύει στη Βιέννη το μεγάλο σερδάρι Χριστόδουλο Κυριάνο ως γραμματέας και διερμηνέας. Εκεί παραμένει μέχρι και την άνοιξη του 1791 και τυπώνει το Σχολείον των Δελικάτων Εραστών το έτος 1790 και το Φυσικής Απάνθισμα επίσης το έτος 1790 με τη συνδρομή και τη χορηγία του Κυριάνου. Το έτος 1796 αποφασίζει να μεταβεί εκ νέου στη Βιέννη. Εκεί παραμένει από τον Αύγουστο του 1796 μέχρι το Δεκέμβριο του 1797. Στη Βιέννη, από τα μέσα του 17ου αιώνα, σειραίουν πολλοί Έλληνες, κυρίως από τη Δυτική Μακεδονία. Όταν φτάνει ο Ρήγας εκεί, συναντά μία εξαιρετικά αναπτυγμένη κοινότητα εμπόρων, αφού από τους 120 περίπου εμπορικούς και τραπεζιτικούς οίκους της Αυστριακής πρωτεύουσας, τα 3/4, αξιοσημείωτο είναι αυτό, ανήκουν σε Έλληνες. Πολλοί από αυτούς έχουν την Αυστριακή υπηκότητα για λόγους που σχετίζονται με την ελευθερία των μετακινήσεων και των οικονομικών συναλλαγών. Από τις αρχές του έτους 1790 εκδίδεται στη Βιέννη το πρώτο ελληνικό δημοσιογραφικό όργανο, η Εφημερής, από τους αδερφούς Μαρκίδες Πούλιου. Ο νεότερος από αυτούς, ο Γεώργιος Μαρκίδης Πούλιος, αυστριακής υπηκότητας, είναι βαθιά επηρεασμένος από τις ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης και προπαγανδίζει στους αναγνώστες του τις νέες αρχές της πολιτικής. Ο Ρήγας, φτάνοντας στη Βιέννη, αναπτύσσει έντονη συνωμοτική δράση και συστήνει μυστική πατριωτική εταιρεία, μέλη της οποίας γίνονται πολλοί Έλληνες έμποροι της Αυστριακής πρωτεύουσας. Οι εκδότες της εφημερίδος υποστηρίζουν την προπαγανδιστική και εκδοτική δραστηριότητα του Ρήγα, με όλα μάλιστα τα μέσα που διαθέτουν, ενώ πολλοί εύποροι έμποροι της ελληνικής κοινότητας χρηματοδοτούν τις δραστηριότητές του. Όταν αποφασίζει να πάει στην Τεργέστη, προπέμπει όλα τα νόμιμα και παράνομα τυπωμένα συγγράμματά του στον έμπορο Αντώνιο Κορονιό, που είναι μέλος της πατριωτικής εταιρείας και ζει στην Τεργέστη. Λόγω της αποσίας του Κορονιού, τα υλικά αυτά πέφτουν στα χέρια του συνεταίρου του, Δημητρίου Οικονόμου, ο οποίος τα παραδίδει στις Αυστριακές αρχές. Με την άφιξή του, ο Ρήγας, και ενώ ετοιμάζεται να συναντήσει τον Γάλλο πρόξενο, συλλαμβάνεται από την Αυστριακή αστυνομία. Είναι 19 Δεκεμβρίου του 1797. Κρατείται και ανακρίνεται για 2 περίπου μήνες στην Τεργέστη και στις 13 Φεβρουαρίου του 1798 τον στέλνουν στη Βιέννη, όπου φυλακίζεται μαζί με άλλους συντρόφους της πατριωτικής εταιρείας. Οι σύντροφοί του αυτοί είναι ο Ευστράτιος Αργέντης από τη Χίο, 31 ετών, ο Δημήτριος Νικολίδης από τα Ιωάννενα, 32 ετών, οι αδελφοί Παναγιώτης και Ιωάννης Εμμανουήλ από την Καστοριά, 22 και 24 ετών αντίστοιχα, ο Αντώνιος Κορονιός από τη Χίο, 27 ετών, ο Θεοχάρης Γεωργίου από τη Σιάτιστα, 22 ετών, ο Ιωάννης Καρατζάς από τη Λευκοσία, 31 ετών, ο Γεώργιος Θεοχάρης από την Καστοριά, Αυστριακός υπήκος, 39 ετών, Γεώργιος Πούλιος από τη Σιάτιστα, επίσης Αυστριακός υπήκος, 32 ετών, ο Ανδρέας Μασούτης από τη Λάρισα, 35 ετών και ο Κωνσταντίνος Άμυρος από τη Χίο, 38 ετών. Οι περισσότεροι από αυτούς ασχολούνται με το εμπόριο. Μετά τον πέρας των ανακρίσεων, οι δύο τελευταίοι αφήνονται ελεύθεροι, λόγω ελλείψεως επιβαρυντικών στοιχείων, ενώ οι αδερφοί Μαρκίδες Πούλιου, ο Γεώργιος Θεοχάρης και δύο ακόμη συνεργάτες τους, ο Ελληνοσέρβος Φίλιππος Πέτροβιτς και ο Γερμανός τυπογράφος Πέτερς, απελάβνονται. Ο Ρήγας και οι υπόλοιποι σύντροφοί του, ως Τούρκοι υπήκοοι,
παραδίδονται στις αρχές μέσα στον Μάιο του έτους 1798. Παραδίδονται τότε στον Πασά του Βελιγραδίου, ο οποίος έχει την εντολή να τους μεταφέρει στην πόλη. Πληροφορίες όμως που φτάνουν στο Βελιγράδι φέρουν τον εξεγερμένο Πασβάντογλου έτοιμο να επιτεθεί για να απελευθερώσει τον Ρίγα. Και έτσι ο Πασάς του Βελιγραδίου αποφασίζει να θανατώσει τους κρατουμένους επί τόπου. Η εκτέλεση έγινε στα υπόγεια του πύργου της Νεμπόιτσας, όπου ο Ρίγας και η σύντροφή του κρατούνταν φυλακισμένοι τη νύχτα της 10ης προς 11η Ιουνίου του έτους 1798. Τα πτώματά τους πετάχτηκαν στον ποταμό Σάβο. Ήταν τότε μόλις 41 ετών ο Ρίγας. Αιωνία η μνήμη αυτού και των συντρόφων του. Για το έργο του Ρίγα Βελεστινλή ή Θεσσαλού ή Φεραίου, εκτενέστερα και σε βάθος, θα μιλήσει ο κύριος Δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης, ο οποίος και προσκαλείται στο βήμα. Όλοι, χωρίς εξαίρεση, έχουν χρέος να εξέχουν γράμματα. Η Πατρίς έχει καταστήσει σχολεία εις όλα τα χωρία δια τα αρσενικά και τα θηλυκά παιδεία. Εκ των γραμμάτων γεννάται η προκοπή με την οποία λάμπουν τα ελεύθερα έθνη. Ρίγας Βελεστινλής, νέα πολιτική διοίκηση των κατοίκων της Ρούμελης, της Μικράς Ασίας, των Μεσογείων νήσων και της Βλαχομογδανίας. Κεφάλαιο «Δίκαια του ανθρώπου», άρθρο 22, Βιέννη 1797. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητή οικογένεια των δωρητών μας, κύριε και κυρία Καραπάντσιο, αγαπητοί συνάδελφοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, κύριε Πρόεδρε της Ομοσπονδίας Εραϊκών Συλλόγων, κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Εστίας Βορείου Ελλάδος, για να μην αδικήσω κανέναν, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων, αγαπητοί συμπολίτες μου, με τα γράμματα λοιπόν έρχεται η προκοπή και έτσι φωτοβολούν και λάμπουν τα ελεύθερα έθνη. Στο προήμιο της νέας πολιτικής διοίκησης, που είναι μια επαναστατική προκήρυξη, ο Ρίγας γράφει, υπέρ των νόμων και της πατρίδος ελευθερία, ισοτιμία αδελφότης. Ο λαός ο απόγονος των Ελλήνων, όπου κατοικεί την Ρούμελην, την Μικράν Ασίαν, τας Μεσογείους νήσους, την Βλαχομογδανίαν και όλοι όσοι στενάζουν υπό την δυσφορωτά την τυραννία του Οθωμανικού βδελιρωτά του δεσποτισμού, ή εβιάστησαν να φύγουν εις ξένα βασίλεια δια να γλιτώσουν από το δυσβάστακτον και βαρύν αυτού ζυγών. Όλοι λέγω, χριστιανοί και Τούρκοι, χωρίς κανέναν ξεχωρισμόν θρησκείας, επειδή όλοι πλάσματα Θεού είναι και τέκνα του πρωτοπλάστου, στοχαζόμενοι ότι ο τύραννος επωνομαζόμενος Σουλτάνος κατέπεσεν ολοτελώς εις τας βρωμεράς θηλυμανής ορέξης του, επερικυκλώθη από ευνούχους και αιμοβόρους αμαθεστάτους αυλικούς, αλυσμόνησε και κατεφρόνησε την ανθρωπότητα, εσκληρύνθη η καρδία του κατά της αθωότητος και το πλέον ωραιότερον βασίλειον του κόσμου, εννοεί την Ελλάδα, τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, όπου εκθιάζεται πανταχώθεν από τους σοφούς, κατήντησεν εις μίαν βδελιράν αναρχίαν τόσον, ώστε κανένας οποιασδήποτε τάξεως και θρησκείας δεν είναι σίγουρος μήτε δια την ζωήν του, μήτε δια την τιμήν του, μήτε δια τα υποστατικά του. Ουρανέ, εσύ είσαι απροσωπόληπτος μάρτης των τιούτων κακουργημάτων. Ήλιε, εσύ βλέπεις καθημερινώς τα τιάφτα θηριώδη τολμήματα. Γη,
Εσύ ποτίζεσαι αδιακόπως από τα ρήθρα των αθώων θεμάτων. Ποιος έχει στόμα να με υπεί το εναντίον? Ποιος είναι εκείνος ο τίγρης, ομόψηφος των τοσούτων ανομιμάτων? Ο μέχρι του δε λέγω δυστυχής ούτως λαός, βλέποντας ότι όλε του θλίψεις εωδύνε, τα καθημερινά δάκρυά του, ο αφανισμός του, προέρχονται από την κακήν και αχριεστά την διοίκηση, από την στέρηση καλών νόμων, απεφάσισεν εν ανδριζόμενος μίαν φοράν να ατενήσει προς τον ουρανόν, να εγείρει ανδρίως το καταβεβαρημένον τράχυλόν του και ενοπλίζοντας εμανός τους βραχίωνάς του με τα άρματα της εκδικήσεως και της απελπισίας, να εκβοήσει μεγαλοφόνος ενώπιον πάσης της οικουμένης με βροντόδη κραυγήν τα ιερά και άμωμα δίκαια όπου Θεόθεν το εχαρίστησαν δια να ζήσει ησύχως επάνω εις την γη. Στο άρθρο 2 αναφέρει αυτά τα φυσικά δίκαια είναι. Πρώτον, το να είμεθα όλοι ίσοι και όχι ο ένας ανώτερος από τον άλλον. Δεύτερον, να είμεθα ελεύθεροι και όχι ο ένας σκλάβος του αλλουνού. Τρίτον, να είμεθα σίγουροι, δηλαδή ασφαλείς, εις την ζωή μας και κανένας να μην μπορεί να μας την πάρει αδίκως και κατά τη φαντασία του. Και τέταρτον, τα κτήματα όπου έχουμε κανένας να μην μπορεί να μας τα εγγύξει, αλλά είναι η δικά μας και των κληρονόμων μας. Στο άρθρο 3, όλοι οι άνθρωποι, χριστιανοί και Τούρκοι, κατά φυσικών λόγων είναι ίσοι. Όταν πτέσει την ας, οποιασδήποτε θρησκείας κι αν είναι, οποιασδήποτε καταστάσεως, ο νόμος να είναι αυτός δια τα πτέσματα και αμετάκλητος. Ήγουν δεν παιδεύεται ο πλούσιος ο λιγότερον και ο πτωχός περισσότερον δια το αυτό σφάλμα, αλλά ίσια, ίσια. Στο άρθρο 4, ο νόμος είναι εκείνη η ελευθέρα απόφασης όπου με τη συγκατάθεση όλου του λαού έγινε. Και συνεχίζει, όλοι οι συμπολίτε μπορούν να έμβουν εις αξίας και δημόσια οφήκεια. Τα ελεύθερα γέννη δεν γνωρίζουν καμία αιτία προτιμήσεων εις τα συγκλογάστων παρά την φρόνηση και την προκοπή. Η ελευθερία είναι εκείνη η δύναμη όπου έχει ο άνθρωπος στο να κάνει όλον εκείνο όπου δεν βλάπτει εις τα δίκαια του γειτόνου. Αυτή έχει ως θεμέλιον την φύση, διότι φυσικά αγαπόμεν να είναι θα ελεύθερη. Έχει ως κανόνα την δικαιοσύνη, διότι η δικαία ελευθερία είναι καλή. Έχει ως φύλακα τον νόμο, διότι αυτός προσδιορίζει έως που πρέπει να είναι θα ελεύθερη. Το ηθικό σύνολο της ελευθερίας είναι τούτο το ρητόν. Μην κάμεις στον άλλον εκείνο όπου δεν θέλεις να σε κάνουν. Αρχή της νομοθετημένης πράξεως και ψυχή της διοικήσεως, τάξεις και τρόποι, πώς να επακολουθώνται παρά των πολιτών. Τεριδέ της δημοκρατίας αναφέρει. Η ελληνική δημοκρατία είναι μία με όλων όπου συμπεριλαμβάνει εις τον κόρκο της διάφορα γέννη και θρησκείας. Δεν θεωρείται διαφοράς των λατριών με εχθρικών μάτι. Είναι αδιέρετος με όλων όπου οι ποταμοί και πελάγοι διαχωρίζουν τις επαρχίες της, εοποίε όλοι είναι ένα συνεσφυγμένο αδιάνυτο σώμα. Περί της αυτοκρατορίας του λαού, της κατησχύσεως δηλαδή, της λαϊκής βουλήσεως. Ο αυτοκράτορ λαός είναι όλοι οι κάτοικοι του βασιλείου τούτου χωρίς εξαίρεση θρησκείας και διαλέκτου. Έλληνες, Βούλγαροι, Αλβανοί, Βλάχοι, Αρμένιδες, Τούρκοι και κάθε άλλον είδος γενεάς. Και μη συγχαίει κανείς με τη σημερινή εποχή. Για να κατανοήσει το Ρήγα πρέπει να έχει κατά νου ότι όλα όσα γράφει, θα γράφει με ένα όραμα κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κάτω που κάτω από το ζυγό του Σουλτάνου εστέναζαν όλα τα γέννη. Γιατί σας τα ανέφερα όλα αυτά? Για να δούμε όλοι μαζί ποια ήταν η σκέψη, ποιο ήταν το όραμα του Ρήγα
για μια νέα ελεύθερη πολυεθνική παμβαλκανική δημοκρατική αυτοκρατορία. Πού στόχευε ο Ρήγας? Στόχευε σε μια παμβαλκανική συνένωση και εξέγερση κατά του τυράννου κατακτητή. Συνέταξε, τύπωσε, εκυκλοφόρησε τον Θούριο. Θούριος ήτι ορμητικός πατριωτικός ύμνος πρώτος εις τον ήχο μου, με μία προσταγή μεγάλη. Ως πότε παλικάρια να ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιοντάρια στις ράχες στα βουνά, καλλιώνε μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Οι νόμοι να είναι ο πρώτος και μόνος οδηγός και της πατρίδας ένας να γίνει αρχηγός. Γιατί, προσέξτε, γιατί η αναρχία ομοιάζει με σκλαβιά, να ζούμε σαν θηρία ή πιο σκληρή φωτιά. Και τότε με τα χέρια ψηλά στον ουρανό, ας πούμε από την καρδιά μας ετούτα στο Θεό, μήματα στα διαβάλλια. Όρκος κατά της τυραννίας και της αναρχίας. Ο βασιλεύς του κόσμου, ποιος είναι ο βασιλεύς του κόσμου κατά το Ρήγα, καταλαβαίνετε, στο Θεό απευθύνεται. Ορκίζομαι σε σε, στη γνώμη των τυράννων να μην έλθω ποτέ, μήτε να τους δουλεύσω, μήτε να πλανηθώ εις τα ταξίματά τους για να παραδοθώ. Ενώ σωζώ στον κόσμο, ο μόνος μου σκοπός για να τους αφανίσω θενάνε σταθερός. Πιστός εις την πατρίδα συντρίβω των ζυγών, αχώριστος για να είμαι υπό των στρατηγών. Κι αν παραβώ των όρκων, να στράψει ο ουρανός και να με κατακάψει, να γίνω σαν καπνός. Τέλος όρκου. Βούλγαροι και Αρμανίτες, Αρμένοι και Ρωμιοί, Αράπηδες και Άστουν, με μιαν κοινή ορμή, για την ελευθερία να ζώσουμε σπαθί. Πως ήμασταν δριωμένοι παντού να ξακουστεί, ως πότε ο Θικιάλιος σε ξένους βασιλείς, έλα να γίνει στήλος δική σου της φυλής. Κάλιο για την πατρίδα κανένας να χαθεί ή να κρεμάσει φούντα για ξένον στο σπαθί. Κρατώ από τον Θούριο το εξής. Οι νόμοι να είναι ο πρώτος και μόνος οδηγός και της πατρίδος ένας να γίνει αρχηγός, γιατί και η αναρχία ομοιάζει με σκλαβιά. Δεν υπάρχει δημοκρατία πουθενά χωρίς νόμους. Δημοκρατία μόνο με νόμους υπάρχει. Αυτή ήταν η σκέψη, η ιδεολογία, η αντίληψη του Ρήγα για τον ξεσηκωμό προς αποτείναξη της Οθωμανικής τυραννίας, ενός φλογερού επαναστάτη και διαχρονικά επίκαιρου διανοητή. Ακούστε μερικές χαρακτηριστικές απόψεις για το ξεχωριστό έργο του Ρήγα, τον Θούριο. Ο Γάλλος ιστορικός σύγχρονος του Ρήγα, ο Πουκεβίλ είχε γράψει: «Οι Έλληνες πολεμούσαν έχοντας στα χείλη τους τις τρομερές στροφές του Ρήγα». Ο αγωνιστής του 1821, δικαστής και ιστορικός Γεώργιος Τετσέτης, τον χαρακτήρισε ως το ιερότερο άσμα της φυλής μας. Ο συγγραφέας Δημήτριος Φωτιάδης είχε γράψει ότι «Όσοι από τους ιερολοχίτες την άνοιξη του 1821 υπό τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, τον αρχηγό της φιλικής εταιρείας, στο Δραγατσάνι δεν σκοτώθηκαν στο πεδίο της μάχης, παραπέσανε στα χέρια των τυράννων, τραγουδάγανε τον Θούριο όταν τους οδηγούσαν στη σφαγή». Ο ιστορικός Ιωάννης Κορδάτος τον ονόμασε Παμβαλκανικό Εμβατήριο, ενώ για τον ίδιο το Ρήγα ο θρηλυκός γέρος του Μολιά, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, είχε πει: «Εστάθη ο μεγαλύτερος ευεργέτης της φυλής μας. Το μελάνι του θα είναι πολύτιμο ενώπιον του Θεού, όσο το αίμα του Άγιο». Ο Αλεξάνδρ Σεργέγεβιτς Πούσκιν, μεγάλος Ρώσος συγγραφέας και ποιητής, στο έργο του «Η Ελλάδα» γράφει: «Χώρα ιερών και θεών, σπάσε τα βάρβαρα δεσμά σου με τα τραγούδια των ποιητών, Τυρταίων, Δίωνα και Ρήγα, φλόγα και φως, ολόγερά σου».
Ο Ρήγας Βελεστηλής αποτελεί εξέχουσα προσωπικότητα όχι μόνο της ελληνικής, αλλά και ευρύτερα της ευρωπαϊκής ιστορίας, αφού αιώνες πριν συνέλαβε και οραματίστηκε αρχές όπως η ειρηνική συμβίωση και η διαπολιτισμική συνεργασία, οι οποίες στις μέρες μας αποτελούν condition sine qua non για την διακρατική συνύπαρξη. Ιδιαίτερα σήμερα, σε μια εποχή που οι ευρύτερες συμμαχίες σε ζητήματα στρατηγικής σημασίας, όπως η αντιμετώπιση της περιβαλλοντολογικής κρίσης, η εκπαίδευση και η κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι επιβεβλημένες για την ίδια την επιβίωση της ανθρωπότητας, το έργο του Ρήγα προσφέρει στις αναζητήσεις των σύγχρονων κοινωνιών γόνιμους προβληματισμούς και επικοδομητικές κατευθύνσεις, καθιστώντας τον φλογερό αυτόν πατριώτη που συνδύαζε άρρηκτα στο πρόσωπό του τον φιλόσοφο διανοητή με τον ασυμβίβαστο επαναστάτη, περισσότερο από ποτέ επίκαιρο. Μέσα από την εμβάθυνση στο έργο του, ο πρωτομάρτυρας της ελευθερίας Ρήγας αναδεικνύεται ίσως η κορυφαία μορφή του νεοελληνικού διαφωτισμού και του ριζοσπαστικού πολιτικού φιλελευθερισμού της εποχής του. Ένας φωτισμένος ιδεολόγος, οραματιστής, νους ελεύθερος, πολιτικός και πρακτικός, διορατικός άνδρας, τολμηρός, αλλά και ευαίσθητος, με πνευματικές ανησυχίες και αναζητήσεις, υπέρμαχος των μεγάλων ιδεών και υπερασπιστής των αδυνάτων, ένας πρωτοπόρος των απελευθερωτικών κινημάτων, φιασότης της διαβαλκανικής συνεργασίας, δημιουργός της βαλκανικής συνείδησης, ένας μοναδικός και ανυπέρβλητος άνθρωπος. Με θεμέλια τη συνέστηση του χρέους προς τον άνθρωπο και την πατρίδα και με εφόδια την πλατιά πολύπλευρη μόρφωσή του, την ευστροφία, τη μοναδική μεθοδικότητα που τον διέκρινε, ο Ρήγας κατέστρωσε ένα μακρόπνο και μεγαλοφιές σχέδιο που θα ολοκληρώνονταν κατά το σχεδιασμό του σε τρεις φάσεις. Πρώτον, πνευματική αφύπνιση των Ραγιάδων με την παιδεία. Πρέπει να προηγηθεί η παιδεία, η αποτείναξη δηλαδή του ζυγού, της πνευματικής δουλείας. Οι Έλληνες πρέπει να μάθουν γράμματα, να συνειδητοποιήσουν τι έχασαν, τι τους ανήκει, τι τους πρέπει, να διδαχθούν την ιστορία τους και τα δικαιώματά τους. Ο Ρήγας εστερνίζεται απολύτως την αναγκαιότητα της παιδείας. Πώς θα γίνει αυτό κατά τον Ρήγα? Θεωρεί, όπως και οι προοδευτικοί της εποχής εκείνης διαφωτιστές, ότι η παίδευση του ελληνικού γένους θα πραγματοποιηθεί. Πρώτον, με την μετακέλωση από την Ευρώπη των επιστημονικών γνώσεων, αφού εδώ είχαμε τρομοκρατία και σκοτάδι, και των προοδευτικών ιδεών, οι οποίες θα ανοίξουν τους πνευματικούς ορίζοντες των Ελλήνων και θα προσφέρουν αυτοπεποίθηση στους Ραγιάδες. Δεύτερον, με τη δημιουργική αφομοίωση των διδαγμάτων της αρχαίας ελληνικής και της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης, με την προσαρμογή τους δηλαδή στις σύγχρονες απαιτήσεις και όχι με στήρα προσχόληση στο παρελθόν. Τρίτον, με γλώσσα απλή, κατανοητή από το λαό, δια να μη προξενήσω με τη γραφικότητα του ελληνισμού, δηλαδή του αρχαϊσμού, εις τους άλλους εκείνο το οποίο έπαθα εγώ σπουδάζοντας γράφει. Το επόμενο στάδιο είναι, το δεύτερο, η επανάσταση για εθνική αποκατάσταση και ελευθερία. Πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθήσει επανάσταση, η κατάργηση δηλαδή της πολιτικής δουλείας. Οι Έλληνες οφείλουν να ζητήσουν μόνοι τους τη λευτεριά τους και να τα θυσιάσουν όλα για αυτή. Και το τρίτο, το τελικό στάδιο, για να δείτε πόσο ολοκληρωμένη και αποτελεσματική, λυσιτελή δηλαδή, πολιτική σκέψη είχε. Καλά, ξυπνήσαμε τους Έλληνες, τους μορφώσαμε, τους πείσαμε να σηκωθούν να επαναστατήσουν. Πώς θα οργανωθούν σε κράτος, για να μην κινδυνεύσει η ελευθερία που έχουν και για να μπει η κρατική υπόσταση και η δημοκρατία σε γερές ρίζες. Πολιτική οργάνωση, πολίτευμα
για να συνεχίσει να υπάρχει το νέο κράτος των Ελλήνων και των άλλων βαλκανικών λαών, των Ελλήνων και των άλλων βαλκανικών λαών, όπου οι Έλληνες θα παίζουν πρωτεύοντα ρόλο, για να μπορέσει οι Έλληνες δια του ελληνικού πνεύματος, της ελληνικής ιστορίας και των ελληνικών γραμμάτων, υπό αυτήν την έννοια, για να μπορέσει να συμπορευθεί σιγά σιγά με αξιοπρέπεια δίπλα στα άλλα πολιτισμένα κράτη της Ευρώπης. Με το σχέδιο αυτό ο Ρήγας πιστεύει ότι θα μπορέσει να πραγματοποιήσει το μεγάλο όραμά του, που είναι και η ουσία όλου του αγώνα και του έργου του. Το έργο του Ρήγα, με βάση αυτές τις πεποιθήσεις και τις επιδιώξεις, ο Ρήγας κινείται μεθοδικά, με αφετηρία το συγγραφικό και μεταφραστικό του έργο, για να πετύχει τους μεγαλεπίβολους στόχους. Πρώτον, πνευματικό και παιδαγωγικό, το σχολείο των τελικάτων εραστών, μυθιστόρημα με το οποίο επιδιώκει την απελευθέρωση των συναισθημάτων των νέων και το φύσης απάνθισμα, συνοπτικό εγχειρίδιο φυσικής και το πρώτο εθνικό διαφωτιστικό έργο του, με το οποίο προσπαθεί να δώσει στους νέους βασικές γνώσεις των θετικών επιστημών και να τους εισαγάγει στον ορθολογισμό. Το 1797 μαζί με τους συνεργάτες του μεταφράζει και τυπώνει το νέο «Ανάχαρση» του Γάλλου Μπαρτελεμή, μία φανταστική περιήγηση στον αρχαίο ελληνικό χώρο, τον οποίο οι Έλληνες στραγιάδες δεν γνώριζαν, ούτε ήταν εξοικειωμένοι με τη λαμπρή ιστορία του, καθώς και το βιβλίο «Ηθικός τρύπους», που περιλαμβάνει σε μετάφραση τρία ξένα έργα, τα «Ολύμπια» του Αβά Μεταστάσιο, τη «Βοσκοπούλα των Άλπαιων», ποίημα του Μαρμοντέλ και τον πρώτο ναύτη του Γκέσνερ. Τα έργα αυτά δεν έχουν εμφανώς επαναστατικό, αλλά παιδαγωγικό χαρακτήρα. Ενώ ο συγγραφέας, ο Ρήγας, με τις προσθήκες και τα σχόλιά τους δίνει πατριωτικό τόνο και προβάλλει αιώνιες αξίες του αρχαίου ελληνικού πνεύματος, όπως η πατρίδα, η φιλία και η ελευθερία. Την περίοδο εκείνη κυκλοφόρησε και το μεγαλειώδες έργο του «Η Μεγάλη Χάρτα της Ελλάδος», για να γνωρίσει στους Έλληνες την γεωγραφική έκταση της χώρας τους και της Βαλκανικής, όπου έλαμψε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία και έμελε κατά τον Ρήγα να εκταθεί η Πανβαλκανική Δημοκρατία. Επίσης μετέφρασε στα ελληνικά και τύπωσε τους χάρτες της Μολδοβλαχίας και της Βλαχίας. Δεύτερον, επαναστατικό έργο του Ρήγα Φεραίου, 1796-1798, που παράλληλα με το παιδευτικό του έργο, ο Ρήγας εκπονεί και το επαναστατικό, στο οποίο κατατείνει άλλωστε όλη η προηγούμενη παιδευτική του προσπάθεια. Τυπώνει το Θούριο, το άσμα που έμελε να τραγουδήσει απ' άκρη σ' άκρη της Ελλάδας κάθε Έλληνας και να ενισχύσει τη διάθεση των υποδούλων για επανάσταση, τον πατριωτικό ύμνο, την επαναστατική προκήρυξη και το στρατιωτικό εγκόλπιο, οδηγίες για το πώς θα οργανωθεί ο ελληνισμός στρατιωτικά για να εγερθεί. Με αυτά τα έργα φιλοδοξεί να διεγείρει το πατριωτικό συνέστημα των υπόδουλων Ελλήνων στον υπερπάντο αγώνα. Και τρίτον, πολιτικό έργο. Ο Ρήγας δεν περιορίζεται στη διαπαιδαγώγηση, την αφύπνιση και την εξέγερση. Επεξεργάζεται και διατυπώνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ίδρυσης και λειτουργίας του κράτους της Πανβαλκανικής Δημοκρατίας μετά την απολευθέρωση. Εκπονεί και τυπώνει το πολίτευμα, το οποίο περιλαμβάνει τη διακήρυξη των δικαίων του ανθρώπου, το Σύνταγμα και την αρχή της νομοθετημένης πράξεως και ψυχή της διοικήσεως, τάξεις και τρόποι πώς πρέπει να ακολουθώνται παρά των πολιτών. Πιστεύει ότι μετά την απελευθέρωση άρχοντες και αρχόμενοι πρέπει να έχουν πολιτική συνείδηση, να γνωρίσουν τις αρχές της δημοκρατίας για να μπορέσει να υπάρξει και να λειτουργήσει το κράτος. Η ανησυχία του Ρήγα φτάνει ως εκεί. Πιστεύει ότι η Επανάσταση μπορεί να έρθει μόνο από συνειδητοποιημένους Έλληνες που έχουν στοιχειώδη παιδεία και βασικές ιστορικές γνώσεις για την πατρίδα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα έργα του Ρήγα, μέσα σε μύριες δυσκολίες, τυπώνονται στα τυπογραφεία φίλων στη Βιέννη, κάτω από τη μύτη μιας αυστριακής λογοκρισίας, ιδιαίτερα ανήσυχης για τις νέες ιδέες και τα επαναστατικά κινήματα.
Ο ίδιος προσπαθεί με τη βοήθεια των συνεργατών του να τα διοχετεύσει στην Ελλάδα. Ο Θούριος, του Ρίγα, το ως πότε παλικάρια, τα ζώμε στα στενά, τραγουδιέται στα μημέρια των κλεφτών και στις μυστικές συνάξεις των τολμηρών. Η ατμόσφαιρα πλέον μυρίζει η επανάσταση. Ο Ρίγας λοιπόν έχει μελετήσει την αρχαία ελληνική γραμματεία, διαθέτει βαθιά ελληνική παιδεία και χριστιανική πίστη και έχει συλλάβει το βαθύτερο νόημα των αρχών και των αξιών του αρχαίου ελληνικού πνεύματος και του χριστιανισμού. Οι αρχές ανθρωπισμός, ελευθερία, δημοκρατία, αξιοπρέπεια, δίκαιο, αγάπη, προστασία των αδυνάτων θα γίνουν οδηγός των σχεδίων και της δράσης του. Πρώτος ο Ρίγας θα προσπαθήσει να συνδυάσει τον ελληνοβυζαντινό οικουμενισμό με τις σύγχρονες αστικές τάσεις από τη Δύση. Αυτός είναι ο Ρίγας Βελενστινλής, ένας πρωτοπόρος οικουμενικός νους, του οποίου ο λόγος και το έργο παραμένουν ζωντανά και επίκαιρα μέχρι σήμερα. Ένας αγνός ιδεαλιστής που πλήρωσε με την ίδια του τη ζωή την αταλάντευτη προσήλωσή του στις αξίες. Ένας διανοητής και συνάμα άνθρωπος της δράσης, ο οποίος κατέκτησε τόσο τους λογίους και τους θεράποντες της επιστήμης, όσο και τον απλό λαό που βρήκε στο πρόσωπό του έναν ήρωα υπαρκτό, αυθεντικό και οικείο. Κυρίες και κύριοι, οι ιδέες του Ρίγα δεν ξεψύχησαν μαζί με το σώμα του στους τοίχους του σκοτεινού πύργου Νεμπόησα, ούτε ναυάγησαν στην κήτη του ποταμού Σάβου. Ο Ρίγας αποδείχθηκε πιο ατρόμητος από τους δεσμότες του. Οι τελευταίες μέρες του μαρτυρίου του ανέδειξαν έναν άνθρωπο αποφασιστικό, αμετακίνητο και αγέροχο και τον καταξίωσαν στη μνήμη και τη συνείδηση όλων μας. Ως πρότυπο ζωής, αγωνιστικής δράσης και ηθικής συγκρότησης που δεν λυγίζει ούτε μπροστά στη θέα του θανάτου και που τελικά θυσιάζεται για τις αρχές και τις πεποιθήσεις του και τα πανανθρώπινα οράματά του. Στη μακρά πορεία της ελληνικής παλιγενεσίας, ο Βελενστινλής σηματοδοτεί το τέλος μιας περίοδου κατά την οποία οι Έλληνες αναζητούσαν την ανεξαρτησία τους στηριζόμενοι πρωτίστως στη συνδρομή των ξένων και την απαρχή μιας νέας κατά την οποία τολμούν και διανοούνται και να προετοιμάζουν μια νέα ανεξάρτητη πολιτιακή τάξη. Και επειδή κλείνει μια περίοδο και ανοίγει μια νέα, συνιστά την εμβληματικότερη μορφή της νεότερης ελληνικής ιδεολογίας, εξαιτίας ακριβώς της μοναδικής του αυθεντικότητας. Συγγραφέας ρομαντικών διηγημάτων και στιχουργημάτων, έργων επιστημονικής εκλαΐκευσης και αρχαιογνωσίας, εκδότης υπερόχων χαρτών, χρησμολογικών κειμένων και βιβλίων στρατιωτικής τακτικής, συγγραφέας επαναστατικού προγράμματος, ποιητής, λόγιος, λαϊκός, τραγουδιστής, μουσικός, προπαντός οργανωτής και αδάμαστος επαναστάτης. Η μορφή του άστραψε για λίγο και άφησε έκθαμβους τους σύγχρονους του και φαίνεται πως τύφλωσε πολλούς από τους τωτινούς καθώς και από τους σύγχρονους λογίους μας. Ο Ρίγας προσωποποιούσε τη σύνθεση και την άρση της αντίθεσης ανάμεσα στα ρεύματα που διαπερνούσαν τον σύγχρονο ελληνισμό. Σκέψη και δράση, συνέστημα και ορθός λόγος, Ανατολή και Δύση, αρχαιότητα και Βυζάντιο, νεωτερικότητα και παράδοση, λόγιο και λαϊκό στοιχείο. Ο Ρίγας, κυρίες και κύριοι, ήταν αυτό που λέμε η προσωποποιημένη άρση του καημού της Ρωμιοσύνης, της διαρκώς ανολοκλήρωτης ταυτότητάς μας, γι' αυτό και πάντα επίκαιρος τόσα χρόνια μετά, διότι βρισκόμαστε ακόμα αντιμέτωποι με το ίδιο αίτημα να απαντήσουμε θετικά στον καημό της Ρωμιοσύνης, στον καημό των λαών της Βαλκανικής. Γι' αυτό και παραμένει αξεπέραστος. Κυρίες και κύριοι, αν το εγχείρημα του Ρίγα είναι μια επανάσταση που δεν ολοκληρώθηκε το 1821 κατά τον Γιώργο Καραβελιά, κατά την Αθηνά Κακούρη, συγγραφέα, είναι η αρχή που δεν ολοκληρώθηκε. Αυτός είναι άλλωστε και ο τίτλος του ομώνυμου βιβλίου της. Ή αν θέλετε, κατά τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, δεν υπήρξε δικαίωση της επανάστασης του 1821, γιατί ο λαός που πολέμησε για να βρει την ελευθερία του απλώς και μόνον μετήλαξε τυράννους. Ποιο είναι λοιπόν το μέγα ζητούμενο?
Το όραμα που πρέπει να προτάξουμε και να υπηρετήσουμε σήμερα ως Έλληνες μέχρι την επίτευξη του τελικού στόχου, ποιος θα πρέπει να είναι ο εθνικός μας στόχος, γιατί τέτοιον δεν βλέπω να έχουμε. Ο Γάλλος ιστορικός και πολιτικός, ο Φρανσουά Γκιζό, στα απομνημονεύματά του γράφει: «Οι δυνάμεις επέτρεψαν στην Ελλάδα να ξαναγεννηθεί, με τον όρο όμως ότι θα ήταν τόσο μικρή και αδύνατη, ώστε να μην μπορέσει να μεγαλώσει ούτε σχεδόν να ζήσει». Αυτό δεν είναι ψέμα. Αν δει κανείς την άλωση της πόλης το 1204 από τους Σταυροφόρους, της Τετάρτης Σταυροφορίας και τη λαιλασία του πλούτου της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, το ρόλο των Δυτικών κατά την άλωση της πόλης το 1453 και την κατάλυση του Βυζαντινού Ορθοδόξου Ελληνοχριστιανικού κράτους, εύκολα μπορεί να κατανοήσει τι και γιατί είπε μεταγενέστερα ο Γκιζό. Μήπως διαφέρει η σημερινή στάση των δανειστών μας? Τα μέσα και ο τρόπος άλλαξαν. Ο λαός απλώς μετήλαξε τυράννους. Με μεγάλη φυσικά και δική μας ευθύνη ως πολιτικής ηγεσίας και λαού. Δικός μας εθνικός στόχος πρέπει να είναι η έξοδος από την πνευματική και οικονομική παρακμή, η αναγέννηση του ελληνισμού δια της παιδείας. Μόνον έτσι θα προκόψουμε και θα λάμψουμε ως έθνος. Μας το είπε το 1797, 220 χρόνια πριν, ο σήμερα τιμόμενος Ρήγας Φεραίος. Εκ των γραμμάτων γεννάται η προκοπή, με την οποία λάμπουν τα ελεύθερα έθνη. Σας ευχαριστώ. Εκ των Ελλήνων διαφωτιστών, ο Αδαμάντιος Κοραής αριστερά, δεξιά ο Ρήγας, στη μέση η Ελλάδα, προσπαθούν να σηκώσουν με τον διαφωτισμό όρθια τη σκλαβωμένη Ελλάδα και ο Φίνικας ο αναγενόμενος από τη στάχτη. Και μία τελευταία παρατήρηση. Παράπονο και καταγγελία, γιατί όχι. Κατά, με όνομα, γιατί δεν παρέσει να μασάω τα λόγια, του Υπουργού Παιδείας, του κυρίου Φίλη. Ο οποίος μετά τα όσα είπε, αξιόπινα κρυπτόμενος πίσω από την βουλευτική του ασυλία και παράνομα, διότι παραβιάζει νόμο, που ομόφωνα ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων περί της αναγνώρισης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, ξαναχτυπά και έβγαλε μία εγκύκλιο ως υπουργός και μόνο για το 1821 δεν μιλάει και την έσκυδε στα σχολεία. Άρες μάρες, κουκουνάρες. Άσχετα πράγματα για το Πολυτεχνείο μιλάει, που δεν έχει σχέση με την για το 40 και για άλλα πράγματα. Και δεν αναφέρει ούτε τον Οθωμανικό ζυγό, ούτε τον Σουλτάνο, ούτε που ήμασταν υπόδουλοι, ούτε πώς ξεσηκωθήκαμε. Τίποτε για τη συνδρομή και τη συμβολή των αγωνιστών του 21. Δεν αναφέρεται ούτε σε έναν. Τίποτε για το ρόλο του κλήρου. Τίποτε για την ιδεολογία και το φρόνημα των αγωνιστών που πίστευαν στην Ελλάδα και στον Χριστό. Σας ευχαριστώ. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει το καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Αποτελεί συνειδητή επιλογή στην πολιτιστική πολιτική του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης ο πολιτισμός που παράγεται και ο πολιτισμός που παρουσιάζεται να είναι ένα δικό μας γέννημα και δημιούργημα. Έτσι, επιλέγουμε αυτό που παρουσιάζουμε να μην είναι ένα έτοιμο προϊόν το οποίο θα αγοράσουμε και ως τέτοιο θα σας παρουσιάσουμε, αλλά καρπός των προσπαθειών των δικών μας πολιτιστικών τμήματων. Ένα τέτοιο επίλεκτο τμήμα είναι η τάξη μονοδίας του Δημοτικού Οδείου Αμπελοκήπων Μενεμένης, καθώς και η χοροδία του, τους οποίους προσκαλούμε να καταλάβουν τις θέσεις τους και τις έχουν καταλάβει, και οι οποίοι θα μας παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα
αναφερόμενο στις άγγιες αυτές μέρες της ελληνικής επαναστάσεως. Τα περισσότερα θα τα πει η μουσική. Την καλλιτεχνική διεύθυνση τόσο της χοροδίας, της τάξης μονοδίας, αλλά και της υπέροχης ορχήστρας που μας πλαισιώνει, έχει ο καθηγητής του Δημοτικού μας Οδείου, κύριος Γρηγόρης Πυργιαλάκος. Επάμψαν τα φιλιά στη γη. Μια κούφτα χώμα να κρατώ και να σωθώ με εκείνο. Ιδού, σεισμός και βροντισμός και βάστουναν ακόμα. Που ο κύκλος φθάνει ο φοβερός με τον αφρό στο στόμα. Και σχίστη αμέσως και έβαλε στις μάνας τα ποδάρια τα λίγα απομεινάρια. Τα απομεινάρια ανέγκιαγα και κατατρομασμένα, τα γόνατα και τα σπαθιά, τα ματοκυλισμένα. Πάντα ανοιχτά, πάντα άγρυπνα, τα μάτια της ψυχής μου. Άκρα του τάφου, σιωπή. Σκοτεινό, τι σε χωρώ στο κέντρο.
μάρτυρες με τα μάτια προσιλωμένα στην Ανατολή. Να φέξει για να βγούνε στο γυρούσι τη φοβερή αυγή. Μνήστητη, Κύριε, είναι κοντά. Μνήστητη, Κύριε, εφάνη. Επάψαν τα φιλιά στη γη. Στα στήθια και στο πρόσωπο, στα χέρια και στα πόδια. Μια χούφτα χώμα να κρατώ και να σωθώ με εκείνο. Ορκίζουνσε στη στάχτη αυτή. Λόγο, έργο, νόημα. 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 Μητέρα, 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 μεγάλο ψυχή. Μητέρα, μεγάλο ψυχή, στο πόνο και στη δόξα. Κι αν στη μητέρα, 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 μεγάλο ψυχή. Μητέρα, μεγάλο ψυχή, στον πόνο και στη δόξα. Κι αν στο κρυφό μυστήριο ζουν πάντα τα παιδιά σου, με λογισμό και μόνειρο τη χάρη έχουν τα μάτια, τη χάρη έχουν τα μάτια. Ξάφνου, που ξάφνου, που ξάφνου,
πατριώτες σηκώνονται ορθοί και υψώνονται στα σχήρας προς τον ουρανό, κάνουν τον όρκο κατά της τυραννίας και της αναρχίας. Ω βασιλεύ του κόσμου, ορκίζομαι σε σέ, στη γνώμη των τυράννων να μην ελθώ ποτέ. Μήτε να τους δουλέψω, μήτε να πλανηθώ, εις τα ταξίματά τους να μην παραδοθώ. Ενώ ζω στον κόσμο, ο μόνος μου σκοπός για να τους αφανίσω θα είναι σταθερός. Πιστός στην πατρίδα, συντρίβω των ζυγών, αχώριστος για να είμαι από τον στρατηγών. Κι αν παραβώ τον όρκον, να στράψει ο ουρανός και να με κατακάψει, να γίνω σαν καπνός. Ως πότε παλικάρια να ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιοντάρια, στεζράχια στα βουνά. Σπηλιές να κατοικόμεν, να βλέπομεν κλαδιά, να φεύγομεν τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά. Αθάνατη Ελλάδα, της Σταύρωσης και της Ανάστασης. Από το Γέρικο και τη Μοιώτα το κορμί σου πετιούνται ολοένα καινούργια βλαστάρια που γεύοντάς τα, ως και τα γρίμια ημερεύουνε. Σε κάθε καινούργια γένα σου χαίρεται ο κόσμος, σε κάθε καινούργια γένα σου χαίρεται ο κόσμος. Μα οι οχτροί σου τα κράζουνε στερνοπέδια. Όσπου Ελλάδα δεν αργείς να φέρεις άλλο δράκο στον κόσμο και αποσβολώνονται. Σε κάθε καινούρια γένα σου χαίρεται ο κόσμος, μα οι οχτροί σου τα κράζουνε στερνοπέδια. Όσπου δεν αρχίσεις να φέρεις άλλο δράκο στον κόσμο και αποσβολώνονται. Τι υπερμάχος στρατηγόταν η κητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Τη ρωμιοσύνη μη την κλαις, εκεί που πάει να σκύψει, με το σουγιά στο κόκαλο, με το λουρί στο σβέρκο, νάτι, πετιέται από εξ αρχής
και αντρεύει και θεριεύει και καμακώνει το θεριό με το καμάκι του ήλιου. Τη Ρωμιοσύνη μη την κλαις, εκεί που πάει να σκύψει. Τη Ρωμιοσύνη μη την κλαις, εκεί που πάει να σκύψει. Με το σουγιά στο κοκαλό, με το λουρί στο σβέρκο. Παντρεύουν τα δύο άκρα του ελληνισμού, έχουν τι αγνότερο από... Έλα καλή, λίγο υπομονή.
Εμείς θα διδάξουμε στα παιδιά μας. Γι' αυτό τα φέραμε εδώ. Εμείς, από τη θέση στην οποία μας βάλατε, πρέπει να δείξουμε το σωστό δρόμο στα παιδιά μας. Και την ευθύνη γι' αυτά την έχουμε εμείς, αν κάνουμε ή δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Η Κάλλη, Καλλιόπη Καραπάντσικου, που έχει το όνομα της γιαγιάς της, θέλει και εκδηλώνει την επιθυμία επανειλημμένα να πει το θούριο που είπε το πρωί στη σχολική γιορτή. Έλα, κορίτσι μου. Σε όλα. Ας πότε παλικάρια να ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιοντάρια, σιζάχοι στα βουνά, να σπηλιές να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά, να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά. Να χάνουμε αδέλφια, πατρίδα και γονείς, τους φίλους, τα παιδιά μας και όλους τους συγγενείς. Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Οφείλω μου θερμά ευχαριστήρια και σε δύο πολιτιστικούς συλλόγους που ήταν δίπλα μας για την ολοκλήρωση της εκδήλωσης αυτής, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος και στην Ένωση Ποδίων Μενεμένη. Θερμές ευχαριστίες επίσης οφείλουμε στα πολιτιστικά τμήματα και χορευτικά της κατακόμβης του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Μενεμένη. Να ευχαριστήσουμε για την παρουσία του εδώ, γιατί πρέπει, άξιο και δίκαιο είναι να τιμούμε αυτούς που μας τιμούν με την παρουσία τους, τον βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου, λέμε τους βουλευτές ανεξαρτήτως παρατάξεων, τον κύριο Καλαφάτη, όλους τους αυτοδιοικητικούς συναδέλφους, ως φιλοξενούντες και φιλοξενούμενοι, δεν θα τους αναφέρω έναν-έναν, τους ευχαριστώ όμως για την παρουσία τους εδώ, τον πρόεδρο της Κυπριακής Εστίας, τον κύριο Νεάρχο, τον πρόεδρο της Πανσεραϊκής, και όλους και όλες που γίνεστε με τη συμμετοχή σας στις εκδηλώσεις μας το Α και το Ω. Δηλαδή, πολιτιστική μας εταίρη και κρίκη στην αλυσίδα του πολιτισμού που όλοι μαζί, ενωμένοι, μπορούμε να συνεχίσουμε. Θερμά συγχαρητήρια για άλλη μια φορά στον κύριο Γρηγόρη Περγιαλάκο, την τάξη Μονοβία και στο τμήμα της τάξης του Ιωδίου Μενεμένης, αλλά και στην υπέροχη ορχήστρα μας. Και επίσης τους δύο υπέροχους λιράριδες. Μια τέτοια σαν κι αυτή, με χρώμα, πάθος και ένταση, εκδήλωση του χρόνου, γιατί ο πολιτισμός συνεχίζεται, η ιστορία δεν ξεχνιέται, θα γίνει για τον Ιωάννη Καποδίστρια. Νομίζω ότι η σημερινή εκδήλωση ήταν άξια λόγου και εγγράψαμε, νομίζω, μέσα στη συνείδησή σας μια υποθήκη για να δικαιούμαστε να αξιώνουμε την παρουσία σας και του χρόνου.